Arnos Online Education, συνεχίζουμε παιδιά την άσκησή μας από το τετράδιο εργασιών, την άσκηση υπαριθμών 8. Να αντιστοιχίσεις, λέει, τις εικόνες με τους αριθμούς. Παιδιά, μας έχει δώσει εδώ κάποιες εικονίτσες. Λοιπόν, κάποιες εικόνες εδώ μας έχει δώσει. Εδώ είναι κάποιες εικονίτσες εδώ, όλες αυτές εδώ εικόνες. Και λέει, παιδιά, να τις αντιστοιχίσουμε με τους αριθμούς. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε εδώ πέρα, παιδιά, τι έχουμε. Για να το καταλάβουμε λιγάκι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι μία κουκίδα, ένα κυβάκι. Οπότε αυτό το ένα κυβάκι δεν πρέπει να τον αντιστοιχίσουμε με τον αριθμό 1. Αφού ένα είναι το κυβάκι, με ποιο θα το αντιστοιχίσω? Με το 1. Να το, ένα κυβάκι. Πάμε τώρα στο άλλο. Αυτό εδώ τώρα, παιδιά, τι είναι? Αυτό είναι μία σοκολατίτσα. Τη σοκολατίτσα την έχω κόψει σε πόσα κομμάτια? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Την έχω κόψει σε 10 κομματάκια και από αυτά τα 10 πόσα έχω χρωματίσει? Το 1, το 1 δέκατο. Ή όπως το γράφαμε σαν δεκαδικό, 0,1. 1 δέκατο, έτσι, μετά την υποδιαστολή. Άρα, παιδιά, λογικά, αυτήν εδώ την εικονίτσα πρέπει να την αντιστοιχίσω με το 0,1. Πάμε δίπλα. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, έχουμε μία σοκολάτα. Τη σοκολάτα την έχουμε κόψει σε πόσα κομμάτια, για να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Λοιπόν, αυτά είναι 10, έτσι. Και από κάτω πόσα είναι? Πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και αυτά είναι άλλα 10. Από κάτω. Πώς είναι αυτά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και αυτά είναι 10. Λοιπόν, παιδιά, αν τα μετρήσετε όλα, ουσιαστικά είναι 10 αυτή η γραμμή και 10 αυτή η στήλη. Άρα 10 επί 10, όποιος κάτσει παιδιά και τα μετρήσει, όλα αυτά τα τετραγωνάκια είναι 100. Πήρα μία σοκολάτα, την έκοψα σε 100 κομμάτια και πόσα φάγαμε, πόσα χρωματίσαμε? Το 1. 1 εκατοστό. Ή όπως θα το γράφαμε σαν δεκαδικό, 0,01. Αυτό το ψηφίο, παιδιά, είναι το ψηφίο του εκατοστού. Είναι δύο θέσεις μετά την υποδιαστολή. Άρα, παιδιά, αυτή εδώ πέρα, παιδιά, η ζωγραφιά είναι 0,01. Και πάμε, παιδιά, και στο άλλο. Εδώ, παιδιά, είναι ακριβώς η ίδια σοκολάτα, μόνο που η σοκολάτα είναι σε πόσα κομμάτια? Για μετρήστε μου, παιδιά, όλα αυτά τα κυβάκια. Είναι και πολλά, γιατί είναι και από εδώ. Είναι πολλά κυβάκια. Ξέρετε πόσα κυβάκια είναι αυτά, παιδιά? Μπορείτε να το υποψιαστείτε. Πόσα κυβάκια είναι? Αυτά εδώ που είναι στο μπροστινό μέρος, είπαμε ότι είναι 100. Αλλά είναι 100. Πόσα είναι όλα αυτά εδώ τα πλαϊνά? Όλα αυτά τα πλαϊνά, παιδιά, να τα μετρήσετε, είναι 10. 100 επί 10, συνολικά, παιδιά, όλα αυτά τα κυβάκια, ξέρετε πόσα είναι? Πόσα είναι? 1000. Είναι σαν να πήραμε μία σοκολάτα, την κόψαμε σε 1000 κομμάτια και πόσα κομμάτια χρωματίσαμε? Το 1. Δηλαδή το 1 από αυτά τα 1000. Το 1 χιλιοστό. Ή όπως το γράφουμε σαν δεκαδικό, 0 μονάδες, 0 δέκατα, 0 εκατοστά και το τρίτο ψηφίο που είναι μετά την υποδιαστολή, παιδιά, είναι το χιλιοστό. Ένα χιλιοστό. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά, αυτή εδώ πέρα, σοκολατίτσα εδώ, πάει με το 0,001. Ωραία! Ωραία! Ωραία, παιδιά, τέλεια. Λοιπόν, πάμε και στα από κάτω. Τα από κάτω είναι πιο απλοϊκά. Πήρα μία σοκολατίτσα, την έκοψα σε δύο κομμάτια, ένα και άλλο ένα, δύο, και χρωματίσαμε το ένα. Δηλαδή, από τα δύο κομματάκια, χρωματίσαμε το ένα. Άρα, παιδιά, λογικά, αυτό εδώ πέρα ταιριάζει με το ένα δεύτερο. Πάμε στο διπλανό. Πήραμε τη σοκολατίτσα, την κόψαμε σε 4 κομμάτια και από αυτά τα 4 χρωματίσαμε το 1. Άρα είναι το 1 τέταρτο, έτσι. Άρα, παιδιά, αυτή η σοκολατίτσα πάει με αυτό εδώ, με το 1 τέταρτο. Πάμε στο διπλανό. Πήραμε τη σοκολάτα, την κόψαμε σε 4 κομμάτια και χρωματίσαμε τα πόσα? Τα 3, τα 3 τέταρτα, παιδιά. Άρα αυτή εδώ η εικόνα ταιριάζει με αυτό εδώ. Και πάμε, παιδιά, και στο τελευταίο. Πήραμε μία σοκολάτα, την κόψαμε σε πόσα κομμάτια
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Την κόψαμε στα 8 και πόσα χρωματίσαμε? Τα 3. 3 ούδρα. Άρα πριν αυτή εδώ η σοκολάτητσα ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα. 3 ούδρα. Πόσο όμορφη και πόσο απολαυστική, παιδιά, είναι αυτή η άσκηση στο να εξοικειωθούμε με τους δεκαδικούς αριθμούς και με τα κλάσματα ως προς το τι εκφράζουν, τι σημαίνουν και πού τα συναντάμε στην καθημερινή ζωή και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους. Είτε τους έχουμε γράψει σαν κλάσματα, είτε σαν δεκαδικούς, είτε με απλές ζωγραφιές και εικόνες όπως εμπροκειμένου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ θερμά όλους.